Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ με τον Γιώργο Πιντόπουλο, τον ποδοσφαιριστή τη Σαντορίνη μετά την ήττα στο Σταύρος Μαύρος Θαλασσίτης από το Γάλλιο με 3-0. Γιώργο, τι πιέζει να βάσει σήμερα, τα δύο γκολ μπήκαν εντό μικρό διαστήμα του πλαισιών. Συγκεκριμένα το σκοράρισμα που δείχνει σε μερικέ φορέ να δυσκολεύεστε να βάζετε την μπάλα στα λίγο πιο εύκολα. Ποιο ήταν το πρόβλημα σήμερα, βασικά, για το μάτι. Πιστεύω αυτό που έδειξε το αποτέλεσμα ήταν τα δύο γρήγορα γκολ που φάγαμε. Το ένα που έγινε το πέναλτι, που εντάξει, συζητάμε αυτά να ερευνηθεί. Και επειδή στο καπέκι δεν προλάβαμε να λίγο να ξέρω πού να προλάβουμε να συνοσιστούμε για να δούμε για το αποτέλεσμα τι μπορούμε να φτιάξουμε και αυτά. Πήγε γρήγορα το γκολ, μας πήρε στο μήνα. Πιστεύω ότι αυτό το δύο βαθμιστικά γκολ ήταν και αυτό που έπρεπε να πούμε. Και το τρίτο ήταν και που καθόρισε το δεύτερο με χρυσά. Θέλω να μην υπήρχε ιδιαίτερη κινητικότητα πέρα από τρία πολύ καλά σου που κάνατε και την έλεγχα σου προσπάθησα να βγάλετε. Δεν υπήρξε ιδιαίτερη κινητικότητα στο μάτι, ήταν σαν να έχει παγώσει ρυθμό ή ένα είκοσι λεπτό περίπου. Θεωρώ πω έχει λάθο φορά. Πιστεύω ότι στο πρώτο 20 λεπτό με 25 λεπτό πήγαμε πάρα πολύ δυνατά μέσα. Ειδικά στο πρώτο 10 λεπτό που πιστεύω ότι θα ήταν τι κυρίε κλασικέ. Και θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ένα γκολ και να ξαναπούμε πάλι στο παιχνίδι. Εντάξει, όσο παίρναγε η ώρα και δεν έπαιρνε το γκολ, άρχισε και έπεφτε ο αριθμό λογικό, ναι. Αλλά πιστεύω ότι για 20-25 λεπτά ήμασταν πάρα πολύ καλά. Ήσασταν καλύτερη ομάδα, αυτό ήθελα να πω. Ήσασταν όντω καλύτερη ομάδα. Απλά από αυτό το σημείο και μετά, ειδικά μετά από ένα σουτ δικό σου κιόλα που πέρασε στη στάει μπάλα από το δοκάρι, στην άλλα δύο που απέξω ο θεματοφύλακα, ότι άρχισε. Ήταν σαν να μην πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε το κάτι παραπάνω. Να μην πιστεύουμε, ναι. Δεν θεωρώ ότι το πιστέψαμε γιατί μπήκαμε μέσα για να ανατρέψουμε μια κατάσταση η οποία ήταν εις βάρος μας. Ψάξαμε το γρήγορο γκολ, δεν ήρθε. Εντάξει, μετά όσο να είναι και το μεγάλο ανέβηκε και λίγο. Πέρασε ο ρυθμός, παγώσαμε. Έχει ψυχολογία. Επόμενο μάτς εντός έδρας, τον Ιαλισσό. Πόσο σημαντικό είναι μετά τις δύο σερίες να επανέλθετε στις νίκες και να ξανανεύετε βαθμολογικά. Γιατί προφανώς ήταν μια πολύ καλή φόρμα από αυτές τις δύο σερίες. Στα μάρκετ. Ναι, πιστεύω ότι αύριο κιόλας θα το έχουμε ξεχάσει. Πρέπει να το ξεχάσουμε για να μην μας πάρει από κάτω. Γιατί έχουμε να διανύσουμε και να μην προπατάσουμε αυτά που έχουμε προπατάσει όλα. Πρέπει να πάρουμε ψυχολογία από μόνοι μας, να κοιτάξουμε ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι αναγκαστικά η τρισβαθμή. Αυτό πιστεύω είναι και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε κιόλας. Must win. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία με εμένα.